Σήμερα πρέπει να κάνουμε εφημέτα στο δάσο εδώ πέρα. Α, να κάνουμε την περιοχή εδώ πέρα. Θα δουλεύετε και αύριο, Κυριακή. Αύριο, όχι. Εσείς από συνεργεία είστε. Ναι, ναι. Εργολαβία. Εργολαβία, ναι. Εντάξει, καλή δουλειά εδώ, πώς είναι. Έχουμε δύο μέρες, δεν ξέρουμε. Δύο μέρες είσαστε εδώ. Δύο μέρες, ναι. Δηλαδή, από... πριν ήρθαν άλλοι και τώρα πήρε τα δικά μας εταιρεία. Γιατί άλλοι δεν κάνανε καλή δουλειά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δύο μέρες έχουμε εδώ. Δύο μέρες έχουμε εδώ. Από Πέμπτη ξεκινήσαμε. Από την Πέμπτη ξεκινήσαμε τη δουλειά. Οκ. Καλή δουλειά. Ευχαριστώ. Επιτέλους, παιδιά, καθαρίζουμε. Δεν ξέρω δε πώς σας περιμέναμε. Πότε έχετε μέρες εδώ? Όχι, τώρα ξεκίνησε. Για πες. Καθαρίζουμε τα χόρτα από ψήκωση. Ναι. Από μάτρες και ξενών πελατιών. Ναι. Αυτά. Και σκουπίδια. Σκουπίδια. Γιατί δεν μου λέει, εσάς εργολάβοι. Τι πότε αναλάβατε? Ούτε τρεις μέρες. Τρεις μέρες. Τρεις κοιμάσαι. Θα προλάβετε, λέτε, να το φτιάξετε, γιατί δεν είναι σε άθλια κατάσταση. Όχι, μπορούμε να κάνουμε. Δουλεύουμε όλοι. Πώς είσαστε? 8 άτομα. 8 άτομα. Και να δούμε για πόσο καιρό θα είστε? Μόλις κάνουμε τις δουλειές μέχρι να το τελειώσουμε. Δηλαδή πιστεύω 10 μέρες, 12. Α, δεν θα είσαστε συνέχεια μετά? Όχι. Δηλαδή αυτές είναι προσωρινή εργολαβία. Το ένα κομμάτι είναι χόρτα και κλαδέματα. Κάτσε ρε παιδί μου, και μετά τις 8 μέρες τι θα μαζί? Έχει γίνει άλλη εργολαβία. Ορίστε. Να το. Άρχισανε τα ηλεκτρολογικά να φτιάχνονται. Έτοιμο. Λες ότι αυτό εδώ δηλαδή το βράδυ θα είναι φωτεινό? Αν όχι σήμερα, αύριο. Την Τετάρτη σίγουρα βάζεις. Την Τετάρτη, ναι. Μήπως ετοιμάζεται επική επίσκεψη της κυρίας Δούλου? Μακάρι να έρθει να τα πούμε. Καλύτερα. Εγώ αυτό αν το κάνει, είμαι μέσα να γουστάρω να το κάνει. Λίγο πρόχειρη μου φαίνεται η κατασκευή. Πόσο ασφαλείας είναι? Γιατί χρειάζεται ασφάλεια, το βάλουν πάλι μέσα. Πω, τι ωραία. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Γεια. Τι, μας βάζετε φώτα? Δεν ξέρετε πόσο καιρό το περιμένουμε. Θα έχουμε φώτα εδώ πέρα. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν ανάβουν αυτά που έχει στην εκκλησία. Δεν ανάβουν. Της εκκλησίας ανάβουν. Στο άλλο υπόλοιπο πάρκο δεν ανάβουν. Ναι. Το πάρκο μέσα στο σκοτάδι. Ευχαριστούμε πολύ. Για πείτε, τι θα κάνετε στο πάρκο? Θα ανάψουν όλα? Όλα. Σε λίγες μέρες. Σε 3-4 μέρες το πολύ. Σε 3-4 μέρες δηλαδή θα έχουμε ένα φωτισμένο πεδίο του Άρεως. Πότε αναλάβατε την δουλειά, ρε παιδιά? Έχει 2 μέρες. Τελικά, παιδιά, ήταν τόσο εύκολο να φτιαχτούν τα φώτα μέσα σε 3 μέρες στο πεδίο του Άρεως? Αυτό είχε γίνει από εμάς. Από πριν λίγο καιρό, γιατί τα έχουν κόψει. Δηλαδή, κάνε ζημιά. Δεν είναι ότι... Πότε τα είχατε κάνει εσείς για πρώτη φορά? Δεν ξέρω, δεν είναι πολύ καιρό. 12 μήνες. Πριν δύο μήνες. Και τα χαλάσαμε να πάρει. Πιο πριν. Κλέβουνε τα καλώδια. Τα καλώδια κλέβουν. Κόβουνε φράγκα σε φράτια και τα τραβάνε για καλκούς τα πολλά. Πάντως, για να φωτιστεί το παιδί του Άρεως χρειάζονται 3 μέρες. Έτσι, ό,τι μας λένε και... Περάσαμε δηλαδή ένα καλοκαίρι με σκοτεινιά και μαυρίλα, ενώ μπορούσε να γίνει σε 3 μέρες. Θα δούμε. Απίστευτο. Σε 3 μέρες τώρα πιστεύουμε να φωτίσουμε το περισσότερο. Μπράβο, παιδιά. Δεν ξέρετε πώς το περιμέναμε όλοι κάτι για αυτό το πράγμα. Καλά. Το φωτίσαμε μια φορά όλο, ρε παιδί μου, αλλά... Πότε, πριν το Πάσχα το είχαμε. Πριν το Πάσχα, μπράβο. Πριν το Πάσχα. Μπράβο, τώρα θα το ξαναδούμε όλο. Το θέμα μην το κάψε πάλι, δηλαδή... Ναι, αλλά υποτίθεται και αυτό έχουμε φύλακες. Τι έκανε φύλακας, πριν τα... Πάρουμε και LED τώρα, βλέπεις. Τι λες τώρα. Καινούργια τεχνολογία. Τελικά λέμε ότι φωτίζουμε το παιδί του Άρεως, εσείς το φωτίζετε. Έτσι, φωτίζουμε. Εμείς όλοι πρέπει να το φωτίσουμε. Όλοι μαζί. Μόνο με εμάς δεν γίνεται. Όλοι. Αν δεν βάλουμε όλοι από λίγο φως, εγώ το θυμάμαι αυτό.